Καλημέρα. Τρίτη 14 Νοεμβρίου στο γνωστό μέρος. Λοιπόν, εδώ βλέπω φτιάχνουμε και τα πορτοκαλί για τα κουνούπια, είπαμε. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καταρχήν, από εδώ δεν φαίνεται καλά, στη γωνία της σκεπαστής εξέδρας, πρώην σκεπαστής εξέδρας, γίνονται τσιμεντοενέσεις. Λοιπόν, βλέπουμε τα σύνεργα εδώ και γίνονται τσιμεντοενέσεις. Θα το δούμε και πιο μετά. Λοιπόν, και στο ύψος περίπου της 10 προς τη μέση γίνεται, βγάζουν το χώμα με τους 6 καφείς ώστε να γίνει το σύστημα όπως από εδώ και να μείνει μόνο ο αγωνιστικός χώρος που μετά, ήταν αυτό που πέρασε, είδαμε καλά, να μπουν οι εξέδρες. Βέβαια από εκεί είναι λίγο πιο πολύπλοκο το πράγμα, γιατί θα γίνουν πάρκινγκ, θα γίνουν μαγαζιά, κάτι λίγα. Λοιπόν, εδώ το μέρος είναι φτιαγμένο και πάμε από την άλλη μεριά, στην οποία σήμερα δεν βλέπω κίνηση. Λογικά θα πρέπει να φύγει το χώμα αυτό εκεί πέρα στο βάθος και να γίνει, όπως είπαμε, η υποδοχή για να μπουν τα πέδιλα και μετά οι εξέδρες. Στο βάθος βλέπω κινητικότητα από έναν εξκαφέα ο οποίος μαζεύει τα χώματα. Να πούμε ότι το εργοτάξιο δεν έχει εργοστασιακό ρεύμα, γιατί δεν μας έχει δοθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές σε ένα μάτς ενδιαφέροντος και για την ΑΕΚ που έπαιζε ο Γιόχανσον στο Ιταλία-Σουηδία, δυστυχώς τραυματίστηκε, μια σοβαρή ζημιά, θα αποσιάσει 6 μήνες, ρήξη χιαστών. Έπαθε το ίδιο πράγμα που έπαθε και ο Πέτρος ο Μάνταλος. Να ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση, γρήγορα στα γήπεδα και, όπως βλέπω εδώ πέρα την εκκλησία, κατευθείαν φωνάζουμε τον παπά, μας κάνει ένα ευχέλιο, ένα τρισάγιο, ένα κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τέτοια ατυχία φέτος, εκεί που η ομάδα έχει βρει ρυθμό, έχει βρει χημεία, έχει βρει τα πάντα όλα, να έχουμε τέτοιες κακοτυχίες. Τελικά τα δημοσιεύματα του τύπου δεν ήταν ψευδή όσον αφορά τον Βράνιες. Υπήρχαν κάποιο επεισόδιο, θα τον προτρέψω να ξεπεράσει τον νεαρό του χαρακτήρα του και να είναι πιο όριμος και πιο ήρεμος, έτσι. Αυτό θέλει η ομάδα. Και να συνεχίσει να παίζει έτσι. Λοιπόν, κάποιον αετό δεν βλέπω. Ο Νόε είναι παντού. Νόε ζεις για πάντα εκτζής. Οε, 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 Νόε. Λοιπόν, ο οποίος έχει βάλει και GPRS στα κουνούπια, ώστε να GPS στα κουνούπια για να βρίσουν το δρόμο τους. Λοιπόν, θέλω σχόλια με ευγένεια ψυχή στο κανάλι.
Δεν θέλω φασαρίες, ούτε βρυσίδια ούτε τίποτα. Λοιπόν, εδώ πέρα δείχνουμε ένα μεγαλόπνο έργο που θα δώσει πνοή στην περιοχή, άσχετα αν το έχουν πολεμήσει τόσο. Λοιπόν, και δεν γίνεται να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Ας ξεπεράσουμε λίγο το ελληνικό στοιχείο, ας γίνουμε λίγο Ευρωπαίοι, έστω και για λίγο, μέχρι να γίνει το γήπεδο. Μετά βροντάτε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία μίνι ανακεφαλαίωση τι έχουμε δει ως τώρα τους τρεις αυτούς μήνες. 3,5 μήνες. Λοιπόν, εδώ ήταν το σημείο 0. Με δικέφαλο σε πάνω, πατάγαμε. Από εδώ έχει κατεβεί 2,5 μέτρα. Μετά υπάρχουν οι υποδοχές για τις εξέδρες, οι οποίες είναι γύρω στα 3 μέτρα εδώ και γύρω στα 5,5 εδώ. Μετά είναι η υποδοχή για τον πυλώνα, η οποία είναι γύρω στα 3 μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, και έχει στρωθεί με καλύκι ο αγωνιστικός χώρος και το χέρι μου μαζί. Λοιπόν, που έχουν μπει τα σημαία και του χώρου, τα οποία είναι σε πραγματικό πλάτος 105,68 διαστάσεις UEFA. Και έχει τελειώσει από εδώ πλευρά, έτσι, με τις με τους τείχους οι οποίοι έχουν ρίξει με τον κανάι υγρό τσιμέντο και έχουν κάνει και τις κολόνες αντιστήριξης ανάποδα τάπα. Κολόνες αντιστήριξης και υγρό τσιμέντο, έτσι. Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά για να γίνει όπως εδώ. Όταν θα γίνει αυτό, σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα, 1-1,5 μήνα, οι χωματουργικές εργασίες θα έχουν τελειώσει από την εταιρεία Ερμόνασα, έτσι, γιατί θα με μαλώσω, δεν λέω, κάνω και λάθη, και μετά θα έχουμε τα μπετά, τα οποία βέβαια πρέπει να είναι από την από εδώ μεριά σε σχέση με την υπογειοποίηση, έτσι. Για να δω αν πιάνω πλάνο στη γωνία πίσω από τη σφύρα αυτή εδώ, την πράσινη, βλέπουμε ότι γίνονται τσιμεντοενέσεις. Δεν το βλέπουμε και πολύ καλά, θα το δούμε. Να σας πω ότι αύριο με τον, στο αυριανό βίντεο με τον ειδικό των σχεδιαγραμμάτων, τον άγνωστο IG, θα έχουμε μία πιο εμπεριστατωμένη εξήγηση όλων αυτών των σχεδίων. Όντως υπάρχουν άνθρωποι λεπτομεριακοί, οι λεγόμενοι χαρτογιακάδες, οι οποίοι βοηθάνε και εμάς τους πιο χήμα, να το πω, να κατανοήσουμε τι ακριβώς βλέπουμε στο ακριβές. Λοιπόν, στη γωνία βλέπουμε αυτό που σας έλεγα, που κάνει τις τσιμεντοενέσεις στο κόκκινο μηχάνημα. Αν φαίνεται καλά, θα πάμε και πιο κοντά. Και εδώ θέλω να καταγγείλω μια προσπάθεια δολιοφθοράς. Κάποιος πήγε να ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο, το κίτρινό μαύρο δημότυχο. Αυτό καλά είναι να μην γίνονται. Το γήπεδο δεν μπορεί να ξεκολλήσει, τέλος πάντων. Για πάμε. Και ένα γενικό πλάνο από αυτή τη μεριά. Ο ήλιος δεν είναι και τόσο σύμμαχος.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το χώμα φεύγει. Είμαστε στην πλευρά της Κεβαστής. Βλέπουμε δύο εξκαφή στην ευθεία, ένα κάτω εδώ μπροστά και ένα πάνω από εκεί. Και εδώ βλέπουμε το μηχάνημα στη θύρα, παλιά θύρα 11 που χτυπάει την μιτζή με το ένιση. Και με αυτά τα διαπεραστικά πλάνα σας χαιρετάω. Περαστικά στο Johansson και γρήγορα κοντά μας και τα λέμε αύριο.